εύχομαι σε όλους υγεία. Περιπέτεια του κορονοϊού να περάσει τέλος πάντων όσο γίνεται πιο ανέμακτα. Θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά τη διοίκηση ομάδας που με εμπιστεύτηκε, γιατί ένα νέο παιδί, ένας νέος προπονητής, θεωρώ ότι είναι πολύ αξιόλογο να δουλεύει σε μια ομάδα όπως ο Πανιώνιος. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και θα δώσω τα πάντα να μπορέσω να φανώ αντάξιος των προσδοκιών της διοίκησης. Έχουμε μια ομάδα η οποία αυτή τη στιγμή απαρτίζεται από περίπου 17 με 18 ποδοσφαιριστές, οι οποίοι, εκ των οποίων οι 3 με 4 δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα είναι στην ομάδα. Προσπαθήσουμε να, έχουμε όσο πιο δυνατόν ποδοσφαιριστές περισσότερο μπορούμε, αλλά θεωρώ ότι από το υλικό που έχουμε θα βγάλουμε κάτι πολύ ωραίο στο γήπεδο. Αν όλα πάνε καλά και δεν υπάρξει κάτι με τον κορονοϊό, δεν υπάρξει τραυματισμός και δεν υπάρξει κάτι, δεν ξέρω και εγώ τι. Αυτά. Τους στόχους πώς τους οριοθετείτε για αυτό το στόχο της ομάδας? Εμείς θέλουμε να βγάζουμε μια υγιή εικόνα μέσα στο γήπεδο, μια ομάδα η οποία θα παίζει καλό ποδόσφαιρο, η οποία θα αρέσει στον κόσμο, όποιος κόσμος είναι αυτός που μπορεί να έρθει στο γήπεδο, δεν ξέρουμε ποιοι θα έρχονται. Ένα πράγμα το οποίο θα μας ευχαριστεί. Θέλουμε να φτιάξουμε μια ομάδα σοβαρή, πειθαρχημένη, η οποία θα παίζει ωραίο ποδόσφαιρο, θα βγάζει κάτι πολύ όμορφο μέσα στο γήπεδο. Έχει μείνει ο βασικός κορμός από πέρσι και έχουν γίνει και δύο προσθήκες και μία εσωτερική ουσιαστικά. Ναι. Υπάρχει προοπτική να γίνουν και άλλες προσθήκες στην ομάδα? Ναι. Θεωρώ ότι θα πάρουμε το λιγότερο δύο παίχτες. Βέβαια όμως δεν ξέρω πότε θα γίνει αυτό. Έχουμε κάποιους στόχους ενώ ποδοσφαιριστών. Είναι λίγο περίεργες όμως οι συνθήκες αυτή τη στιγμή για μεταγραφές. Εν πάση περιπτώσει, δύο με τρεις προσθήκες, συγγνώμη, θα τις κάνουμε. Ναι.